Λοιπόν, πλησιάζει 8 παρα 10, είναι πάντα η δεύτερη ματιά και συνδεόμαστε αμέσως με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον σημερινό μας καλεσμένο, τον αρμόδιο υπουργό, τον Νίκο Παπά, για να συζητήσουμε όσο πιο συμπυκνωμένα γίνεται. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά, γιατί είναι πολλά καλησπέρα τα θέματα σας. Της πολιτικής επικαιρότητας. Εγώ θέλω να αρχίσω, ξέρετε, από αυτό που από χθες συζητιέται πάρα πολύ και κάνει ιδιαίτερο θόρυβο. Μπορεί να μην βγαίνει πολύ προς τα έξω αυτός ο θόρυβος, αλλά ξέρουμε πολύ καλά όλοι πόσο συζητιέται. Υπόθεση Πέτρου Κόκαλη στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά. Τι θέλετε να σας πω? Πώς εσείς Παναθηναϊκοί άνθρωποι πάτε με τον Ολυμπιακό? Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι εποχές για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Ναι. Δηλαδή να νομίζουμε ότι κάποιος, εάν έχει κάποιες ποδοσφαιρικές προτιμήσεις, θα κρίνει και την πολιτική του τοποθέτηση. Μπορεί κάποιοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες να ελπίζουν ότι θα έχουν πολιτικό εκτόπισμα δια της επιρροής στους οργανωμένους οπαδούς, αλλά αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Ισχύει ότι θα είναι στο Ευρωψηφοδέλτιο ο κύριος Πέτρος Κόκαλης? Αυτά νομίζω Κυριακή κοντογιορτή. Ναι, εντάξει, και μόνο που δεν το διαψεύδεται, εγώ το κρατώ, κύριε Παπά. Λοιπόν, είδαμε την εξής αντίθεση στις δύο αντιπαραθέσεις των αρχηγών. Άλλη τόνη χθες στη Βουλή. Από ό,τι αξιολογήσαμε όλοι εδώ και συμφωνήσαμε, ήταν η πιο υψηλή τόνη από την πλευρά του Πρωθυπουργού χθες. Είδαμε καινούργια αφηγήματα, στο πω, και μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Πρώτη φορά είδαμε να μιλά πια για ρεβανσισμό της δεξιάς, γιατί κάπως έτσι το είπε. Σήμερα είδαμε άλλους τόνους βεβαίως. Ναι, μεν είχαμε αντιθέσεις, είδαμε άλλους τόνους. Το σύνθημα, η φράση που λειτουργεί ως σύνθημα ήταν αυτό που είπε χθες ο κ. Τσίπρας περί ελίτ του Σαλονιού και παρακράτους του λιμανιού. Αυτό θα είναι ένας από τους νέους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη ευρωεκλογών, κύριε Παπά? Καλησπέρα καταρχήν και στον κύριο Καψόχα και στον κύριο Παπαχλημίτζο. Κυρία Κρυβοπούλου, νομίζω ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια έχουν αρχίσει και αποκρισταλώνονται δύο συνολικά διαφορετικές στρατηγικές για το τι θα κάνει η χώρα μας, ναι, στην πορεία της προς το μέλλον. Η χώρα μας λοιπόν και ο λαός μας ή έχει βγάλει συμπεράσματα από την μεγάλη κρίση την οποία περάσαμε, ή θα επανέλθουμε σε πολιτικές οι οποίες μας κατέστρεψαν. Η κρίση η οποία περάσαμε μας οδήγησε να ασκήσουμε πολιτικές οι οποίες διευρύνουν την κοινωνική προστασία, μας φέρνουν όλους αλληλέγγυους σε ένα ασφαλιστικό σύστημα αναδιανεμητικό και δημόσιο, μας κάνουν να αυξάνουμε τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και στις δημόσιες συμβάσεις να προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, και το μεγάλο κεντρικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση ή θα έχουμε μια παλινδρόμηση σε πολιτικές οι οποίες μας χρεοκόπησαν. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι από τη μία έχουμε τη στρατηγική της δίκαιης ανάπτυξης που εμείς υπηρετούμε και από την άλλη έχουμε την προσδοκία ενός νέου μνημονίου, του μνημονίου Μητσοτάκη, το οποίο θέλει ακριβώς να ξυλώσει οποιαδήποτε κατάκτηση είχαμε σε αυτή την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτήτως των Ελλήνων μέχρι πρότινος. Άρα με την αντιπαράθεση αυτή συνδέεται και τα επιχειρηματικά κέντρα, όπως καταγγέλλεται, εσείς οι ίδιοι εννοώ, η κυβέρνηση καταγγέλλεται ότι μπορεί να λαμβάνουν μέρος με τον τρόπο τους σε αυτή την αντιπαράθεση. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα και συγκεκριμένα το εκδοτικό συγκρότημα ιδιοκτησίας του κύριου Μαρινάκη έχει βάλει έτσι στόχο την πτώση αυτής της κυβέρνησης και ο ίδιος την έχει αποκαλύψει χούντα. Έχει πάρα πολύ αγαστές σχέσεις με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, χρηματοδοτεί κιόλας από ό,τι μάθαμε υπερηφάνως αυτό το κόμμα. Εντάξει, νομίζω από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε τις επόμενες ερωτήσεις πριν συνεχίσω. Θέλω τις να κάνω, ναι, σε αυτό το πνεύμα εγώ μία, ναι, ερώτηση, ναι, και θα επανέλθω μετά. Κύριε Υπουργέ, είστε από τους πρώτους, θα έλεγα, που βγήκατε και υποστηρίξατε ανοιχτά και ότι εκφράσατε μάλλον ανοιχτά την αισιοδοξία σας ότι οι εκλογές όποτε γίνουν και όποιες και αν είναι αυτές θα είναι νικηφόρες για το κόμμα σας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πόλωσης και μέσα σε μια εχθρική, θα έλεγα, στάση εγώ απέναντί σας, απέναντι στην κυβέρνησή σας, από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από μια πλειάδα δημοσκοπικών εταιριών οι οποίες εμφανίζουν την εικόνα την οποία ξέρετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού αντλείτε αυτή την αισιοδοξία ότι το κόμμα σας θα μπορέσει να προσπεράσει όλες αυτές τις αντικσότητες και να έρθει πρώτο στις ερχόμενες εκλογές. Καταρχήν, κύριε Καψόχα, έχουμε ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο περιγράφεται ως εξής.
τα κυβερνητικά κόμματα συνήθως υφίστανται μια φθορά η οποία είναι συνεχής και η οποία τα πηγαίνει από την πρώτη τους μέχρι τη δεύτερη κάλπη. Αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει. Παρατηρούνται σημάδια της επανασυσπήρωσης, τα οποία είναι γενικευμένα και τα οποία καταγράφουν, θα σας έλεγα, και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν αποδείξει κατά το παρελθόν ότι συστηματικά υποτιμούν τη δυναμική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο αυτό και ένα δεύτερο δεδομένο ότι με την έξοδο από τα μνημόνια έχουμε μια πραγματικότητα η οποία θα σας έλεγα ξεπερνάει και τις δικές μας αισιόδοξες προβλέψεις. Εάν εμείς οι δύο, κύριε Καψόχα, συζητάγαμε το Σεπτέμβριο του 2015 και με ρωτάγατε για το ποια θα ήταν η κατάσταση το Μάρτιο του 2019 και σας απαντούσα ότι το Μάρτιο του 19 η χώρα θα έχει βγει από τα μνημόνια, θα έχουν δημιουργηθεί 400.000 θέσεις εργασίας, θα έχει εφαρμοστεί η καθολική πρόσβαση στην υγεία, θα έχει λυθεί το μακεδονικό ζήτημα, η χώρα θα έχει πρόσβαση στις αγορές, θα με λέγατε τουλάχιστον αισιόδοξο, υπεραισιόδοξο, για να μην πω υπερφύαλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια στρατηγική η οποία έχει εφαρμοστεί, φέρνει αποτελέσματα και υπάρχει δυνατότητα την επόμενη τετραετία την ανεργία όπως τη ρίξαμε από το 27 στο 18 να τη ρίξουμε τώρα στο 8 ή στο 7 το 2023. Ωστά. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε άλλο θέμα της επικαιρότητας που ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή την ανάσυρση παλαιότερων δηλώσεων της κυρίας Λοΐζου που είναι ψήφισα ευρωβουλευτή, του κυρίου Κυρίτση που έκανε δηλώσεις που γνωρίζουμε για τις Μολότοφ, δεν είναι κακό πράγμα, την χαλάρωση κάποιων διατάξεων του ποινικού. Δεν είπε, δεν είναι κακό πράγμα. Δεν σκότωσαν κανένα. Δεν σκότωσαν κανένα. Τη χαλάρωση με διατάξεων του ποινικού κώδικα, όπως φαίνεται ότι έρχονται. Όλα αυτά τέλος πάντων και διάφορα άλλα είναι που φέρνουν πάλι συζήτηση το ένα θέμα που έχει γραφτεί και πολλά και στο παρελθόν σχετικά με την ανοχή η μη που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη βία και απέναντι στην εγκληματικότητα κλπ. Αλλά κυρίως απέναντι στη βία, εκτός απέναντι στην εγκληματικότητα. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Αν πιστεύετε, ας πούμε, ότι οι Μολότοφ είναι κακές και γενικότερα έτσι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς ενδεικτικό και είναι πάρα πολύ εύστοχο το σημείο που βάζει ο κύριος Παπαχλημίτζος με την έννοια ότι η θέση της δημοσιογραφίας είναι η φύση της και η θέση της είναι απέναντι κυρίως στις κυβερνήσεις τις οποίες οφείλουμε και να ελέγχουν και να προσκομίζουν στο δημόσιο διάλογο τα ερωτήματα που θέτουν οι αντίπαλοι μας. Και έτσι πρέπει να γίνεται στη δημοσιογραφία. Αλλά νομίζω είναι ακριβώς ενδεικτικό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα, εδώ πέρα η αντιπολίτευση έχει παντελή αδυναμία να μιλήσει για την ουσία των οικονομικών εξελίξεων. Διότι έχουν ξεπεράσει τις αισιόδοξες προβλέψεις σε σχέση με την πορεία της οικονομίας μας, αυτά που πραγματικά σημαίνουν. Δηλαδή, είναι για, νομίζω πέρσι και φέτος είναι για πρώτη φορά η ελληνική οικονομία πάνω από τον μέσο όρο πρόβλεψης για την ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ένα πλέγμα εξελίξεων τα οποία οδηγούν την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει μια έτσι πάρα πολύ σημαντική μετακίνηση στο πώς ιεραρχεί την ατζέντα της απέναντι στην κυβέρνηση. Ενώ πριν κλείσουν τα μνημόνια, έλεγε δεν θα κλείσουν τα μνημόνια, δεν θα πάρετε λύση για το χρέος, δεν θα βγείτε στις αγορές. Τώρα περισσότερο αναδεικνύει ζητήματα νόμου και τάξης. Είναι μια πάγια δεξιά τακτική, νομίζω, και θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε αυτό το πράγμα να το δούμε σε μεγαλύτερη ένταση καθώς πηγαίνουμε προς τις κάλπες, διότι στη Νέα Δημοκρατία μέσα έχει κυριαρχήσει, έχει κατησχίσει η αντίληψη ενός κράματος δεξιάς και ακροδεξιάς, το οποίο ακριβώς αναβαθμίζει τη ρητορική τέτοιου τύπου. Η εγκληματικότητα έχει πέσει και εύχομαι και καλή τύχη στα αντιπολιτευόμενα έτσι πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην αναζήτηση παλαιότερων δηλώσεων στελεχών μας για να μπορέσουν να γεμίσουν την ειδησιογραφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά έχει απολύτως καθαρή θέση απέναντι στη βία. Είναι η παράταξη η οποία υπερασπίζεται τη δημοκρατία χωρίς αστερίσκους και είναι η παράταξη η οποία τη βία την καταδικάζει και όχι απλώς παίρνει αποστάσεις από αυτή, αλλά έχει και μία, θα σας έλεγα, σαφή καταδίκη από την αρχή. Κύριε Παπά, ο κύριος Γεωργιάδης προσφάτως έβαλε τον πήχη για τις ευρωεκλογές το 3-3,5% γεγονός που, όπως διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ, έχει προκαλέσει και μια έντονη εσωτερική συζήτηση, μια έντονη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα σας ρωτήσω ποιος είναι ο πήχης ο δικός σας. Θα σας ρωτήσω όμως, είναι δημοψήφισμα τελικώς οι ευρωεκλογές? Είναι πρόκριμα για το... και για τη στρατηγική σας? Και αν έχετε ένα όριο το οποίο θα θεωρείτε πολιτικά διαχειρίσιμο ή μη διαχειρίσιμο πολιτικά? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε. Ναι.
η αξιωματική αντιπολίτευση αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να κατεβάσει τον πύχη των προσδοκιών λίγο απότομα και βιαίως, ακριβώς για να μην προσγειωθεί ανώμαλα. Όπως αντιλαμβάνεστε και στο δημόσιο διάλογο, έχει πάρει ο αέρας, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ, τις εκτιμήσεις περί σαρωτικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν μια βίαιη προσαρμογή στην πραγματικότητα, διότι τα μαντάτα που μας έρχονται εμάς είναι απολύτως προφανές ότι πηγαίνουν και στα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούν να προετοιμάσουν και τον ταλέπορο κόσμο ο οποίος παρακολουθεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ασύμβατο με την εικόνα την οποία έχουν δημιουργήσει όλο αυτό τον καιρό. Διότι φέρτε τον εαυτό σας στη θέση ενός οπαδού της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθεί την ηγεσία του να υπόσχεται καταστροφές οι οποίες ποτέ δεν έρχονται. Παρακολουθεί την ηγεσία του να επέρεται και να λέει ότι προηγείται με 20 και 25 μονάδες. Και βεβαίως ξαφνικά, ναι, επειδή πλησιάζει και η ώρα της κάλπης, η οποία είναι πολιτική κάλπη, έτσι, και θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω το ερώτημα, προσπαθούν να προσηγηθούν στην πραγματικότητα. Μία κάλπη στην οποία πηγαίνουν όλοι οι Έλληνες για να εκλέξουν τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι κάλπη πολιτική. Είναι κάλπη η οποία θα βγάλει πολιτικά συμπεράσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι πρώτο κόμμα και θα το κατακτήσει αυτόν τον στόχο. Και από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που θα επιταχύνει, όπως προσδοκά η αξιωματική αντιπολίτευση, την εφαρμογή ενός αντικοινωνικού προγράμματος που βρίσκεται στον πυρήνα των δικών της ιδεολογικών και πολιτικών συντεταγμένων. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τα δικά σας όρια για το τι είναι πολιτικά διαχειρίσιμο ή δεν είναι, ποιο είναι? Σας είπα, εμείς έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα. Σύμφωνοι. Και θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αν δεν είστε, ποιο είναι το όριο? Δεν θα το συζητήσω αυτό. Εμείς τις ευρωεκλογές θα τις κερδίσουμε, κυρία Ακριβοπούλου. Και θα κερδίσουμε και τις εθνικές εκλογές. Βεβαίως. Ναι. Και την αυτοπεποίθηση της, βεβαίως, και την αυτοπεποίθηση μιας δύναμης η οποία έχει και συμπαγή στρατηγική και βεβαίως έχει δικαιωθεί στις μεγάλες και κορυφαίες τις επιλογές. Προσέξτε, δεν θα πω ποτέ ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι δεν υπάρχουν επισογυρίσματα, ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες δικαίως λένε και βιώνουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μέσα στον καμβά μιας ιστορικής επιτυχίας, όχι για αυτή την παράταξη και για αυτή την κυβέρνηση, για τη χώρα συνολικά. Να σας πω κάτι άλλο. Τελευταία ακούγαμε επίσης ότι ενδέχεται να πλαισιωθεί το ευρωψηφοδέλτιο, να ενταχθούν στο ευρωψηφοδέλτιο μόνο 16 ονόματα. Είδαμε βαριά υπουργικά ονόματα. Το γεγονός, όπως λένε πάντα οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, και πείτε μας εσείς αν αληθεύουν ή όχι, ότι δεν φαίνεται, δεν υπάρχει στις προθέσεις του Πρωθυπουργού κάτι τέτοιο. Αυτό εκτιμήθηκε, αξιολογήθηκε ως επικύρωση ότι έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση για εκλογές τον Οκτώβρη. Είναι έτσι? Είναι σωστή αυτή η ανάλυση που κάνουμε όλοι, από όπου και αν προέρχεται κανείς που λέμε? Θα μπορούσε κανείς να το συνδέσει. Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ναι. Έχουμε το Μάιο τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Και εκεί πέρα νομίζω θα αποτυπωθεί και το συνολικότερο κλίμα και η πολιτική δυναμική που έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Με ρωτάτε αν θα είναι τα στελέχη μας ή οι υπουργοί ή οι μέλη της πολιτικής γραμματείας στο ψηφοδέλτιο. Θα σας έλεγα ότι δεν έχει και τόση σημασία, διότι θα μπούμε όλοι στη μάχη και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι και θα τη δώσουμε και νικηφόρα. Θα έχει μια διαφορά, αν είναι, ας πούμε, πρωτοκλασσάτοι υπουργοί όπως λέγονται. Θα είναι λίγο διαφορετικό από το να είναι άλλα στελέχη, άλλη ταυτότητα. Οι εκλογές αυτές θα είναι πολιτικότατες εκλογές. Είναι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές των τελευταίων ετών. Το φάσμα της ανόδου της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ορατό και υπαρκτό. Και αυτό το πολιτικό ενδεχόμενο, θα σας έλεγα, είναι απολύτως αντίθετο στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Η δεξιά και η ακροδεξιά στην Ευρώπη, για παράδειγμα, θέλει να υφίσταται η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής όλη την πίεση του προσφυγικού προβλήματος. Και τις πιέσεις τις οποίες ενδεχομένως και στο μέλλον να υπάρξουν. Συζητάμε για τις ευρωεκλογές και καλά κάνουμε, γιατί αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση. Ωστόσο, εκεί που θα δοκιμαστεί αυτό που ήδη συγκροτείται και όπως φαίνεται προχωράει η συγκρότηση του Προοδευτικού Μετώπου και της Προοδευτικής Συμμαχίας, όπως και επισήμως πια είναι το σχήμα με το οποίο κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, το πρόπλασμα αυτού όμως ήταν οι συνεργασίες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί παρατηρώ ότι δεν βλέπουμε καμία αναφορά από κανένα από τα κυβερνητικά και τα κομματικά στελέχη. Υπάρχει κάτι που ίσως δεν πάει τόσο καλά σε ό,τι αφορά
τις συνεργασίες και τη συγκρότηση αυτού του προοδευτικού μετόπου, ας πούμε, σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το προοδευτικό μέτωπο. Επίσης είναι κρίσιμη μάχη πολιτική. Ακούστε, θα σας πω. Εννοώ. Το προοδευτικό μέτωπο συγκροτείται και εκφράζεται σε πολλές περιπτώσεις στις τοπικές, στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα τολμηρά βήματα. Είναι κάτι που το ακούμε με ενδιαφέρον. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σημειώσω το εξής. Ότι η δυνατότητά μας να απευθυνθούμε σε πολιτικά στελέχη και σε κόσμο που μέχρι χτες δεν ήταν μαζί μας. Είναι υπαρκτή και μεγεθύνεται ακριβώς διότι υπάρχει ένα περιβάλλον θετικών εξελίξεων. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να δρομολογήσει μια επιτάχυνση διαδικασιών επαναφοράς μιας κανονικότητας στην οικονομία, στην κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής, δεν θα έχει τη δυνατότητα συγκρότησης τέτοιων συμμαχιών. Αυτό είναι που ανησυχεί τους πολιτικούς μας αντιπάλους και νομίζω ότι αυτός ο φόβος τους είναι και δίκαιος και θα επιβεβαιωθεί. Κύριε Παπά, στο πρόσφατο παρελθόν γίνατε το κόκκινο πανί με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών ακόμα και από συντρόφους σας, θα έλεγα εγώ. Δεν σας δεσμεύει εσάς. Σας παρουσιαστήκατε κάτι σαν τον Μπέρια του Τσίπρα, όπου σε ό,τι κακό γίνονταν, μην το γελάτε, τα είδαμε όλα αυτά, ότι δεν θα πάρουν άδειες ούτε ο Αλαφούζος, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε όλοι αυτοί. Τώρα, μετά από αυτό, με αυτό τον καιρό που πέρασε, αισθάνεστε δικαιωμένος? Ποια είναι η άποψή σας πια, με φρέσκο και καθαρό πλέον, με την απόσταση? Θα σας έλεγα να ρωτήσετε αυτούς που μας κάνανε αυτή τη σφοδρή κριτική. Διότι για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια υπάρχουν άδειες. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν καταβάλει ήδη την πρώτη δόση, μέχρι το Μάιο θα καταβάλουν και τη δεύτερη. Και πριν τις άδειες είχαμε εισπράξει 150 εκατομμύρια ευρώ από το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Χρήματα τα οποία δεν εισέπραταν οι προκάτοχοι, όχι οι δικοί μου προκάτοχοι, οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει δώσει και τη δυνατότητα προστασίας της εργασίας στον πολύπαθο χώρο της τηλεόρασης και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο κινήτρων το οποίο χαίρομαι να σας πω ότι τα ελληνικά κανάλια το αξιοποιούν. Αν δείτε, κύριε Καψόχα, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, έχουμε μια έκρηξη οπτικοακουστικής παραγωγής και δημιουργίας. Μετρήστε πόσα σύριαλ υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση και πόσα υπήρχαν τον προηγούμενο καιρό. Τα περισσότερα από αυτά έχουν μπει στα προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, του ΕΚΟΜΕ. Έχουμε ένα πάρα πολύ συμπαγές σύστημα κινήτρων, θα σας έλεγα το πιο ανταγωνιστικό στην περιοχή, και γι' αυτό έχουμε και μεγάλες παραγωγές οι οποίες έρχονται και επιλέγουν να κάνουν τα γυρίσματά τους στην Αθήνα. Είδατε τι έγινε και προχθές. Είδαμε και θα μείνουμε σε αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω τον Κώστα, γιατί τον βλέπω ότι θέλει να ρωτήσει, να κάνει άλλα ερωτήματα. Ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο έχει επανέλθει στην δημοσιότητα αυτές τις μέρες είναι η υπόθεση ΔΕΠΑ ΕΛΦΕ, η οποία έχει επανέλθει στη δημοσιότητα από ό,τι έχω δει για δύο λόγους. Το έχω δει δηλαδή από το δικαστικό ρεπορτάζ, μία λόγω της εντολής που έδωσε ή φέρεται να έδωσε η αρχή για το ξέπλυμα του χρήματος για έρευνα στους λογαριασμούς του κ. Λαβρεντιάδη και του κ. Πετσίτη. Και ο δεύτερος λόγος επειδή εκδόθηκε μια απόφαση του Πολυμελού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των ασφαλιστικών μέτρων της ΕΛΦΕ εναντίον της ΔΕΠΑ. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου απαντήσει σε δύο θέματα. Πρώτον, αν θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση συνιστά σκάνδαλο. Και δεύτερον, αν ο κύριος, ο πολύ ζητημένος τέλος πάντων κύριος Πετσίτης, το 2017 πράγματι εκπροσωπούσε το Μαξίμου στις συζητήσεις του με την ΔΕΠΑ, όπως το έχει πει η δημόσια συνέντευξή του ο τότε πρόεδρος, η επικεφαλής μάλλον της ΔΕΠΑ, ο κύριος Κιτσάκος. Πρώτον, το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ, αν υπάρχει, αφορά τα αίτη κατά τα οποία διωγγώθηκαν τα χρέη της ΔΕΠΑ, τα χρέη των ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ. Και αυτά τα χρόνια είναι τα χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Έχουν δοθεί σχετικές απαντήσεις στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτών, εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω. Είναι απολύτως προφανές ότι και ο κύριος Πετσίτης ήταν ιδιωτικός υπάλληλος και υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των εταιριών στις οποίες δούλευε. Πέραν τούτου δεν. Δεν σε προβλημάτισε δηλαδή ότι έρχεται ο πρόεδρος ΔΕΠΑ, ο οποίος ήταν δικός τέλεχος, ήταν εργατοποθήσει. Έρχεται ένας άνθρωπος, τον βλέπει, λέει ότι εκπροσωπώ το Μαξίμου. Και τελικά, δηλαδή, πώς το πω, αντιποίηση εξουσίας θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει. Κύριε Παπαχλημίτσο, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να σχολιάσω διάφορους ισχυρισμούς που πέφτουν στο δημόσιο διάλογο. Σας έχω πει, νομίζω τοποθετήθηκα, έχει βγάλει και ο κόσμος τα συμπεράσματά του για το τι έχει συμβεί σε αυτήν την υπόθεση και πώς έχει χρησιμοποιηθεί.
Πάμε παρακάτω. Και έχετε πει, για να το κλείσουμε εδώ, ότι εσείς ο ίδιος τον απομακρύνετε περί τα τέλη του 2015, αν δεν απατώ με αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σχολιάσω οτιδήποτε. Το καταλάβαμε. Άλλο, ό,τι έχω πει, το έχω πει. Κύριε Παπά, να επανέλθουμε και να κλείσουμε κιόλας, γιατί ξέρω ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος σας. Μετά το οπτικοακουστικά, διότι είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, αυτό που έγινε στο Σύνταγμα. Και πολύ μάλιστα το έγινε και ένα καλαμπούρι έτσι στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ότι αυτό που συμβαίνει στο Σύνταγμα είναι, λέει, σαν τις προφητείες του Παΐσιου, θα είναι σαν να γίνονται επεισόδια, αλλά δεν θα γίνονται. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι η απαρχή κάποιων πραγμάτων. Είναι, πώς γίνεται, σας πω, τι έγινε ξαφνικά και η Ελλάδα, ας πούμε. Να σας πω τι έγινε. Ναι. Η Ελλάδα απέκτησε πολιτική για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Που θα πει, δηλαδή, στην πράξη. Που θα πει, έβαλε και χρήματα στο τραπέζι. Α, ναι. Και δούλεψε και το πλαίσιο το χρηματοδοτικό, αλλά και το πλαίσιο των αδειοδοτήσεων. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι βεβαίως το να υπάρχουν τα λεφτά στο τραπέζι είναι ένα θέμα, αλλά αν δεν λυθεί και το θέμα το γραφειοκρατικό, δεν έρχονται ξένες παραγωγές. Για να γίνει αυτό που είδατε προχθές, συνεργάστηκε και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συγγνώμη, με την Όλγα Γερβασίλη, και το Υπουργείο Υποδομών και βεβαίως ο Δήμος της Αθήνας με τον κύριο Καμίνη, όπου οφείλω να πω ότι συνέβαλε στο να γίνει επιτυχώς αυτή η δουλειά. Είναι μια βιομηχανία η οποία παράγει απασχόληση, μπορεί να διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό και νομίζω είμαστε στην αρχή ακριβώς μιας έκρηξης στην οπτικοακουστική παραγωγή. Το διαστημικό πρόγραμμα, τι γίνεται? Πάει πάρα πολύ καλά και θα έχουμε και καλά νέα σε λίγες εβδομάδες. Σας καλώ να κάνετε υπομονή. Εκτοξεύσαμε και το δεύτερο δορυφόρο από εκεί που κινδυνεύαμε να μην έχουμε κανέναν. Η χώρα αυξάνει το εκτόπισμά της και μπορεί κάποιοι να χαίρονται λιγότερο, μπορεί κάποιοι να ανησυχούν, αλλά η Ελλάδα είναι πλέον ένας ισχυρός παίκτης στην περιοχή και όσον αφορά τις πολιτικές στο διάστημα. Τι υπομονή να κάνουμε για να δούμε τι εννοείται. Δεν θα σας το πω τώρα, το όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Σύντομη ημέρα, αλλά περιεκτική νομίζω η σημερινή σας παρουσία εδώ.